Λέω να πάμε πολύ γρήγορα να δούμε μερικούς βραχνάδες τους οποίους τους έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Να δούμε ένα μικρό βίντεο που έχει να κάνει με την ανάληψη και τον Ανισαρά. Νομίζω ότι αξίζει ένα τεράστιο μπράβο στους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων που αναγκάζονται να κάνουν εκατοντάδες μέτρα όπισθεν για να περάσουν αυτοκίνητα. Θα ήθελα να δούμε το βίντεο ανάληψη Ανισαράς. Εδώ είναι η περιοχή της ανάληψης. Το Golden Star είναι. Καθημερινότητα είναι αυτή. Δεν υπάρχει χώρος μέσα στο ξενοδοχείο να μπει το λεωφορείο, να χωρέσει, ώστε να κάνει στροφή. Οπότε αναγκάζεται ο οδηγός να κάνει όπισθεν γύρω στα 100 μέτρα, ώστε να μπορεί να πάρει τους επιβάτες. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο, χωρίς να το σχολιάσουμε με ήχο, από την ανάληψη και τον Ανισαρά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε έναν οδηγό τουριστικού λεωφορείου να κάνει όπισθεν για να περάσει ένα άλλο αυτοκίνητο. Θα δώσω το λόγο σε εσάς, κύριε Παναγιωτάκη, για να πάω στον κύριο Παπανικολάου. Εδώ πέρα μιλάμε για στενούς δρόμους που πραγματικά αξίζει ένα τεράστιο μπράβο σε εσάς τους οδηγούς. Αυτό, κύριε Δασκαλάκη, γίνεται κάθε μέρα αυτό. 2 και 3 φορές την πέρα γίνεται αυτό. Κοιτάξτε πόσο κοντά περνάμε τα μπαλκόνια. Κοιτάξτε εδώ. Κουβαλούμε κόσμο. Πάει παρακάτω και να βρει άλλο λεωφορείο να το ξανακάνει αυτό. Μπορεί και 3 φορές να κάνουμε όπως ήταν εκεί. Μάλιστα. Κύριε Σέγκο, θέλω λίγο το σχόλιο σας εδώ. Γιατί πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε τη ρημοτομία της περιοχής και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Όμως αυτές οι εικόνες κάνουν 200 μέτρα μπρος, 200 μέτρα πίσω. Βλέπουμε και σταθμευμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις όσον αφορά τουλάχιστον τη στάθμευση. Βεβαίως. Κύριε Δασκαλάκη, δυστυχώς έχετε δίκιο όσα παρουσιάζετε. Το μεγαλύτερο κομμάτι, ειδικά στην περιοχή του Χερσονήσου και σε άλλους τόπους βέβαια του Δήμου μας, αλλά ειδικά στην περιοχή Ανισαράς, Ανάληψη, Λιμάνι Χερσονήσου, Σαραντάρι κτλ. Είναι περιοχές που δυστυχώς τα προηγούμενα 30 χρόνια και πλέον δεν προβλέψαμε ότι αφού έχουμε ένα τουριστικό προορισμό θα έπρεπε να αφήσουμε και τις αναγκαίες οδεύσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δυστυχώς δεν απαιτήσαμε και από τους χρήστες των οδών αυτών, όχι τους χρήστες, συγχωρέστε με, τους επιχειρηματίες και τους ιδιοκτήτες, να αφήσουν, αν θέλετε, τα διαστήματα που πρέπει και τις αναγκαίες, εν πάση περιπτώσει, εκτάσεις προκειμένου να γίνουν οι δρόμοι. Είπατε προηγουμένως ότι σε ξενοδοχείο δεν χωράει το λεωφορείο να κάνει στροφή και αναγκάζεται να κάνει όπισθεν. Άλλη μια πολύ σημαντική αβελτηρία, καθώς οι ξενοδοχειακές μονάδες δεν θέλανε, δεν μπορούσαν, δεν επιδίωξαν να κάνουν τις αναγκαίες υποδομές, ώστε τα μεγάλα αυτά οχήματα να έχουν τις δυνατότητες τουλάχιστον της αναστροφής για να εξυπηρετήσουν τις μονάδες αυτές. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, στα όσα έχετε πει και με τους φίλους και ξεναγούς και οδηγούς και ιδιοκτήτες λεωφορείων, που και πρόσφατα έγινε συνάντηση και θα ξαναγίνει στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, με όλα αυτά όσα μας βρήκαμε, παρότι 30 χρόνια τώρα δεν γίνανε οι αναγκαίες, αν θέλετε, διαδικασίες, προφανώς δεν είμαστε πλέον σε θέση να πάμε να γκρεμίσουμε ή να πούμε σε κάποιον να ανοιχτήσει, τη στιγμή που όλα είναι χτισμένα. Γίνονται όμως διαδικασίες πρακτικά για την απαγόρευση εισόδου στην περιοχή του Σαραντάρι της Χερσονήσου, που έχουμε σημαντικά θέματα επικινδυνότητας και ασφάλειας. Αλλά αν θέλετε και μεγέθους των οχημάτων που δεν μπορούν να μπαίνουν μέσα και απαγορεύουμε πλέον την κυκλοφορία, τη διέλευση οχημάτων μετά το κρεταμάρι ουσιαστικά προς την περιοχή του Αγίου Γεωργίου στο Σαραντάρι σε οχήματα πάνω από τις 30 θέσεις μου φαίνεται και άνω των 8 μέτρων. Άρα πρακτικά εκεί θα μπαίνουν μόνο μικρά λεωφορεία. Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο, κύριε Δήμαρχε, εκεί. Ένα λεωφορείο, αν κάνει ένα λάθος αλυγμό, έχει βρεθεί πάνω στους λόμενους. Υπάρχουν θέματα ασφαλείας, αλλά υπάρχουν και θέματα ποιότητας διαβίωσης των ντόπιων κατοίκων και των επισκεπτών μας, οι οποίοι προφανώς, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, μένουν εκεί και μισή και μία ώρα προκειμένου να μπορέσουν. Θέλουν να κάνουν από ένα σχόλιο, κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Μαγκουσάκης και ο κύριος Παναγιωτάκης. Ναι, κύριε Μαγκουσάκη. Καλησπέρα, κύριε Σέγκο. Θα πρέπει και δημόσια να πούμε, θεωρώ ότι συμφωνούμε όλοι, ότι
Δείξατε την πολιτική βούληση, ούτως ώστε να δοθούν λύσεις σε χρόνια προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν, εκτός ότι δυσχεραίνουν την καθημερινότητά μας, είτε σαν οδηγοί είτε σαν ιδιοκτήτες, αποτελούν όμως και μέγιστη επικινδυνότητα για τους επιβαίνοντες. Θέλω να σας αναγνωρίσω αυτό σαν σύνδεσμος. Θεωρώ και οι συνάδελφοί μου από εδώ δίπλα ότι δείξατε την πολιτική βούληση, ούτως ώστε θέματα 30 χρόνων επιτέλους να βρίσκουν τη σωστή λύση έτσι όπως πρέπει για τη μέγιστη ασφάλεια όλων και δι στους καιρούς που ζούμε, που βλέπουμε τι συνέβη και πριν 5 μέρες και πόσο επικίνδυνα είναι όλα αυτά. Δηλαδή, έχουμε απαρχαιωμένες υποδομές με καινούργιες τεχνολογίες. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις, κύριε Σέγκο, όπως δώσατε λύσεις στην προηγούμενο μας ραντεβού που είχαμε, με μονοδρομήσεις των τουριστικών λεωφορείων, ούτως ώστε τα τουριστικά λεωφορεία να έχουν μία πορεία, εφόσον βέβαια δεν μπορούμε να ρίξουμε λαϊκά, θα το πω, μία βόμβα να τα ισοπεδώσουμε και να τα ξαναχτίσουμε. Θέλω να δούμε κάτι, πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Παναγιωτάκη, θέλουμε να δούμε ένα ακόμα βίντεο, να το παρακολουθήσουμε με ήχο. Μπορούμε να ανοίξουμε. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ, κύριε Παναγιωτάκη? Εδώ είμαστε στην ανάληψη. Φεύγουμε να βγούμε για την έξοδο της αναλήψεως. Και εκεί είναι μια γούβα. Εκεί, αν δεν φουσκώσουμε το πούλμαν, θα μείνει το μισό κάτω. Να βλέπουμε, παρακαλώ, την εικόνα ολόκληρη. Κύριε Παπα-Νικολάου, είναι ο παράλληλος δρόμος από την εθνική, παλιά εθνική, που βλέπουμε εδώ είναι τι γίνεται. Είναι ο ίδιος δρόμος από διαφορετική γωνία. Η γούβα αυτή σε ορισμένα λεωφορεία χωράει, σε ορισμένα λεωφορεία δεν χωράει. Είναι ανάλογο το λεωφορείο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει μετατροπή. Είχε προτείνει ο κύριος Δήμαρχος να γίνει μονοδρόμηση. Αυτό μπορεί να γίνει μια συζήτηση με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς τουριστικών λεωφορείων να βρούμε λύση. Δηλαδή, αυτό, αν μετατραπεί αυτό, χαμηλώσει αυτό, ώστε να μην βρίσκουν λεωφορεία, δεν ξέρω αν τεχνικά είναι δυνατό αυτό, οι υπεύθυνοι να μας το πούνε. Θα αυτό το συζητήσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο όταν οι αιρετοί, οπουδήποτε και να ανήκουν, είτε σε πρωτοβάθμιο είτε σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, να ακούν τους φορείς και τους επαγγελματίες του κάθε χώρου. Που ζουν όταν τους ακούν, γιατί αυτοί τα ζουν καθημερινά τα προβλήματα, και υπάρχει η πολιτική βούληση και η σωστή κατεύθυνση σκέψης, πάντα το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα, όπως λένε κάποιοι τηλεθεατές, ότι πολλές φορές, αν κάποιος θέλει να στρίψει προς τη Χερσόνησο, τα τουριστικά λεωφορεία αναγκάζονται να κάνουν αναστροφή στη μέση του δρόμου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια οδηγών, επιβατών, ξεναγών. Δεν υπάρχει νόμιμη έξοδος προς τη Χερσόνησο. Δεν υπάρχει νόμιμη έξοδος. Κύριε Δασκαλάκη, ακούσαμε ότι οι αδελφηρίες που υπάρχουν στην περιοχή μας είναι πάρα πολλές και τα προβλήματα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι απόλυτα προσιλωμένη προς τη συνεργασία με τους επαγγελματίες του κλάδου, όπως είναι οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες. Γι' αυτό και πρόσφατα μετά τη συνάντηση παίρνει δρόμο. Παίρνει το δρόμο της. Το θέμα στην Αγίου Γεωργίου στο Σαραντάρι και στον Ανισαρά που υπάρχουν ένα θέμα, ενώ το επόμενο διάστημα, αυτά υλοποιούνται τώρα με μελέτες υπηρεσίας, ενώ το επόμενο διάστημα γίνεται μονοδρόμηση στην περιοχή της αναλήψεως, στον κεντρικό δρόμο της αναλήψεως, για να γίνεται λούκα το καλδέρα να ανεβαίνουν πάνω πιθανότατα, και αντίστοιχα μέσα στο λιμάνι Χερσονήσου. Απλά εκείνο που θέλω να πω σε όσους μας βλέπουν και στους αγαπητούς σήμερα συνομιλούνται σας εκεί, είναι ότι αυτά τα πράγματα τα οποία, αγαπητοί μου φίλοι, 30 και πλέον χρόνια δεν δρομολογήθηκαν με αποτέλεσμα να, έχει φτάσει ο κόμπος στο φταίνι, είναι απόλυτη βούλησή μας να βοηθήσουμε και να προχωρήσουμε και τη συνεργασία σας. Προφανώς πρέπει να γίνουν ακόμα κάποια πράγματα και στις γούβες και στην περιοχή των Μαλίων. Εδώ, ας πούμε, να δούμε τη φωτογραφία, κύριε Σέγκο. Βλέπουμε, ας πούμε, οχήματα γιοταχή που είναι σταθμευμένα πάνω στο πεζοδρόμιο, κύριε Παπα-Νικολάου. Μόνιμα. Είναι διάφοροι της περιοχής, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, οι οποίοι τους βολεύει να έχουν το αυτοκίνητό τους κοντά τους, οπότε πάνε και παρκάρουν μόνιμα πάνω στο πεζοδρόμιο. Κύριε Παπα-Νικολάου, αγαπητοί φίλοι, σέβομαι απόλυτα όσα λέτε, να ξέρετε ότι το προσεχές διάστημα, και για να είμαι ειλικρινής, και με τη νέα δημοτική θητεία, η οποία θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές, βούλησή μας είναι η εξής. Να κάνουμε τις αναγκαίες μελέτες, όχι μόνο μονοδρομήσεων, αλλά και απαγόρευση τη τάση και τη στάθμευση, όπως εδώ που απαιτείται.
Απλά ζητούμε την κατανόηση όλων και στο συγκεκριμένο σημείο, αγαπητέ Βαγγέλη Παπα-Νικολάου, απλά ζητούμε την κατανόηση, διότι. Κύριε Δήμαρχε, επειδή ο χρόνος πιέζει, θέλω μια πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Μια μόνο. Τα τελευταία δυστυχώς δύο χρόνια, μετά και τις θεομηνίες που είχαμε, καταλαβαίνετε απόλυτα ότι η απόλυτη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής ήταν η διενέργεια και η υλοποίηση μελετών που είχαν να κάνουν με τις αποκαταστάσεις των πολύ μεγάλων ζημιών. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ το σχόλιο του κ. Μαγκουσάκη που αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή είναι τέτοια για να βρούμε λύσεις. Όσον αφορά δε την παλαιέθνικη οδό, εδώ αγαπητοί μου φίλοι, χρειάζεται συνεργασία και της περιφέρειας, ούτως ώστε να γίνουν όπου χρειάζονται κάποιες απαλωτριώσεις και κυκλική κόμβη, roundabout, προκειμένου να αποφευθούν τα όποια ατυχήματα και επικινδυνότητα της χρήσης της παλαιάς τεχνικής οδού, η οποία δυστυχώς καλώς ή κακώς αυτή είναι και αυτή πρέπει να βελτιώσει. Θα σας θέσω ένα ερώτημα με πολύ γρήγορη απάντηση, γιατί πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέτουν εδώ ένα προβληματισμό οι κάτοικοι στην Πάνω Χερσόνησο, που λέει ότι απαγορεύεται η διέρευση οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην πλατεία εκεί. Και θεωρούν ότι είναι, λέει, μια άσχημη εικόνα με τα αυτοκίνητα να ανεβοκατεβαίνουν στην πλατεία. Θέτουν λοιπόν μια πρόταση ότι θα μπορούσε, λέει, να απαγορευτεί η διέλευση των οχημάτων στην πλατεία της Άνω Χερσονήσου από τις 7 έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Βεβαίως, αυτό, κύριε Δασκαλάκη, έχει υπάρξει παλαιότερα. Λόγω κάποιων αντεκδικήσεων και κάποιων αντιπαλωτήτων, αυτό, αν θέλετε, δεν κατέστη εφικτό. Να ενημερώσω ότι είναι βούλησή μας και να το δούμε αυτό το θέμα. Απλά τα τελευταία δύο χρόνια, το 20 και το 21, μη υπάρχοντος τουρισμού, δεν εξετάστηκαν τέτοιου είδους μέτρα. Μάλιστα. Τώρα το 22 πήγε πολύ καλά. Είναι βούλησή μας, βεβαίως, η πλατεία της Χερσονήσου, όπως και του Μοκού και κάποιες άλλες πλατείες, είναι πανέμορφες και πρέπει να δούμε κάποιο χρονικό διάστημα να είναι μόνο για τους πεζούς και για τους χρήστες και τους επισκέπτες, που θα τις αμορφύνει ακόμα περισσότερο. Είμαστε δεκτικοί, βεβαίως, να δούμε την υλοποίηση αυτού του μέτρου. Βεβαίως. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε σε διαφημίσεις και με την επιστροφή θα μιλήσουμε για το μινωικό ανάκτορο και βεβαίως το αεροδρόμιο.